Σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που παραδώσαμε τη σχιτάρη στη νέα γενιά μας. Στα όμορφα και ωραία αυτά κορίτσια και αγόρια που πήραν μέρος στο μαραθώνιο. Εγώ συγκινούμαι που είμαι παρόν, δεν μπόρεσα να τρέξω βέβαια, δεν μπορώ να τρέξω στην ηλικία αυτή, αλλά είμαι παρόν. Είμαι παρόν γιατί ο μαραθώνιος πλην των άλλων είναι μια εκδήλωση για τη ζωή, είναι ζωή. Είναι και σημαντικό στο μαραθώνιο αυτόν ότι συμμετέχει και η νεολαία της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος μέσα στα πλαίσια των 100 χρόνων από την πραγματοποίηση της γενοκτονίας από τους χιωμαλικούς. Η νεολαία τρέχει σήμερα για ζωή. Τρέχει για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων των Πόντου των 350.000 νεκρών μας. Τρέχει για τη διδία αναγνώριση της γενοκτονίας. Η γενοκτονία δεν είναι θέμα μόνο ποντιακό, είναι θέμα ελληνικό και είναι θέμα πανανθρώπινο. Και νομίζω ότι πρέπει κάποτε η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία για να λέγεται δημοκρατική χώρα και να μπει στην Ευρώπη. Και θα πρέπει η πολιτεία βέβαια κάποτε να το βάλει στα θέματα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει να μπει η Τουρκία στην Ενωμένη Ευρώπη. Τρέχει λοιπόν η νεολαία σήμερα για τη μνήμη, τρέχει για τη διεθνή αναγνώριση. Διότι εάν δεν αναγνωριστεί η γενοκτονία ή δεν αναγνωρίζεται μία γενοκτονία, είναι τελευταία πράξη της γενοκτονίας που θα προκαλέσει τη δημιουργία και άλλων γενοκτονιών αναγκαστικά.